βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσουμε για τις σημαντικές δράσεις τις οποίες εκτελεί το Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καρδίτσας. Το Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καρδίτσας είναι μια από τις πολύ πολύ σημαντικές δομές που διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις που έχουν να κάνουν με θέματα σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών και εν ώψη της 25 Νοεμβρίου την ερχόμενη Δευτέρα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα ενάντια στη βία που υφίστανται γυναίκες. Η πρόεδρος, η κυρία Λιάπη, αλλά και η διευθύντρια, η κυρία Κέτη Γεβελεσιώτου, θα αναφερθούν στις δράσεις του κέντρου και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά ως Δήμος Καρδίτσας καμαρώνουμε για το κέντρο γυναικών της περιοχής μας και τις δράσεις που έχει αναπτύξει, όχι μόνο μέσα στην Καρδίτσα, αλλά και εκτός Καρδίτσας, και έχουν κάνει την Καρδίτσα, θα έλεγα, επίκεντρο τέτοιων δράσεων. Σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά εμένα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό του Κέντρου Γυναικών και μάλιστα οι σημαντικές διακρίσεις τις οποίες έχει μέχρι τώρα πάρει, όπως είναι η πολύ καλή βαθμολογία στο πρόγραμμα της Great Budgeting, το οποίο είναι συντονιστής φορέας η ActionAid Ελλάς. Θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Καρδίτσας και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και αυτό μας κάνει πολύ πολύ περήφανος. Θεωρώ ότι οι δράσεις αυτές που υλοποιεί το Κέντρο Γυναικών θα πρέπει να ενισχυθούν από τη Δημοτική Αρχή ακόμη περισσότερο, διότι αναφέρονται και έχουν σημείο αναφοράς μια πολύ ευαίσθητη ομάδα κοινωνική, όπως είναι οι γυναίκες που είναι θύματα βίας και γενικά χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο τις υπηρεσίες του οργανισμού. Η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας λοιπόν θα είναι αρρωγός. Καλό όλους τους πολίτες της Καρδίτσας να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου για να δείξουμε κι εμείς όλοι μαζί ότι τέτοια φαινόμενα βίας δεν πρέπει απλώς να εξαλειφθούν αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με απόφαση στις 17 Δεκεμβρίου 1999 ανακήρυξε την 25 Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παλιά μάστιγα της κοινωνίας και κατάφορη παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυστυχώς πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης. Σε βαθμό πολιτικής σταθερότητας, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία που συναντάται τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό χώρο. Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο και ως εκ τούτου διαδεδομένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε γυναίκα στον κόσμο, λόγω του φίλου της, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να γίνει θύμα βίας, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη, την ηλικία και το οικονομικό της στάτους. Διαπιστώνουμε χωρίς καμιά αμφιβολία πως οι γυναίκες χρειάζεται να μάχονται καθημερινά για ίσα δικαιώματα, να διεκδικούν το χώρο που τους ανήκει και μια ζωή χωρίς βία. Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Γυναικών λειτουργεί τα τμήματα συμβουλευτικής και υποστήριξης της εργασίας εξαρτημένης ή αυτοαποσχόλησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών, για παιδιά από 2 μηνών έως την προσχολική ηλικία από τις 6.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ, υλοποίηση δράσεων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας, την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη δικτύωση και συνεργασία με άλλους οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολύπλευρη υποστήριξη των γυναικών, στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του από την ίδρυσή του το 1992, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας γίνεται χωρίς κανένα διαχωρισμό και παρέχονται δωρεάν. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Τα είπαν όλα ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος, οπότε εγώ θα αρχίσω λίγο με κάποια ποσοστά που τα δίνει ο ΟΗΕ. Μία στις τρεις γυναίκες και κορίτσια υφίστανται σωματική ή σεξουαλική βία στη ζωή τους, πολύ συχνά από τον σύντροφό τους. Παγκοσμίως, περίπου 750 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια παντρεύτηκαν πριν ενηλικιωθούν. Μία στις δύο γυναίκες που δολοφονήθηκαν, δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους ή από άτομο της οικογένειάς τους. Η αναλογία στους άνδρες είναι 1 στους 20 για το ανάλογο περιστατικό. 71% από όλα τα θύματα του human trafficking είναι γυναίκες και κορίτσια
και 3 στις 4 από αυτές τις εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Η βία κατά των γυναικών είναι μεταξύ των κύριων αιτιών θανάτου και ανικανότητας στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας όπως ο καρκίνος. Τώρα, τι συμβαίνει στην πόλη μας, στο δικό μας συμβουλευτικό κέντρο, το τμήμα που ανέφερε η πρόεδρος του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, το τελευταίο 1,5 χρόνο μόνο έχουν υποστηριχθεί 68 περιπτώσεις γυναικών θυμάτων βίας, πολλή πλευρά έχουν εξυπηρετηθεί και έχει γίνει συμβουλευτική και όλη η υποστήριξη, 15 από τις οποίες ήταν θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό και μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και για να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε, να προβληματίσουμε το ευρύ κοινό αλλά και όλους τους πολίτες αυτής της πόλης, οργανώθηκε μια σειρά από εκδηλώσεις που όλες γίνονται με τη συνεργασία διαφόρων φορέων, κυρίως του Δήμου και πάντα υπό την αιγίδα του Δήμου Καρδίτσας που όπως είπε και ο Δήμαρχος είναι ο αρρωγός και συμπαραστάτης. Μία λοιπόν από αυτές είναι η πορτοκαλί φωταγώγηση ενός δημόσιου κτηρίου που είναι το Δημαρχείο που θα ισχύει από σήμερα έως και την Δευτέρα που είναι η Παγκόσμια Μέρα. Την Κυριακή το απόγευμα σας καλούμε στην προβολή ενός ντοκιμαντέρ του κυρίου Μάνου Παπαδάκη το οποίο λέγεται Παγόβουνο και έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι τα αρνητικά θέματα που απασχολούν τις γυναίκες, δηλαδή δολοφονία, σωματική και σεξουαλική, ψυχολογική κακοποίηση, ανεπαρκής εκπροσώπηση και πολλά άλλα θα τα δείτε, θα είναι εκεί. Θα ακολουθήσει η συζήτηση την οποία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπανάτσας και θα συμμετάσχει και ο σκηνοθέτης της ταινίας. Όλο αυτό θα γίνει στο θέατρο Όψης, το οποίο παραχωρεί ευγενικά το χώρο του για το σκοπό αυτό. Τη Δευτέρα, στις 25 Νοέμβρη, στην αίθουσα του ΕΒΕ, στις 10 η ώρα, θα γίνει μια ημερίδα, την οποία συνδιοργανώνουμε με το Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία ημερίδα έχει σαν θέμα αυτό με το οποίο κατέληξε η Πρόεδρος, ότι η βία δεν είναι υπόθεση ιδιωτική. Εισηγούνται σε αυτή την ημερίδα στελέχη του Κέντρου Γυναικών, όπως είναι η ψυχολόγος μας η κυρία Χάιδο Ιωαννίδου και η νομική σύμβουλος η κυρία Μπίμπιλα Παναγιώτα. Εισηγείται επίσης από την πλευρά των ιατρών η αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και μαιευτήρας χειρουργός κυρία Αθηνά Παπανικολάου, για ένα θέμα που έχει να κάνει με το ρόλο των γιατρών σε μια υπόθεση κακοποίησης. Και από την πλευρά της αστυνομίας, η ανθυπαστυνόμος, η κυρία Ελπίδα Κυπρέου, η οποία θα μας δείξει πώς θα αναφέρει, πώς η αστυνομία υποστηρίζει μια γυναίκα θύμα η οποία φτάνει σε αυτή. Στις 26 τώρα του μήνα, την Τρίτη το πρωί, θα έχει στηθεί περίπτερο στην Κεντρική Πλατεία. Ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά το Δήμο που θα μας βοηθήσει σε αυτό, όπου θα γίνει αυτό που λέμε εργασία δρόμου, δηλαδή τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών θα ενημερώνουν τους περαστικούς για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την βία κατά των γυναικών, θα ευαισθητοποιούν και με τη συνεργασία για τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης έχουν προσκληθεί σχολεία τα οποία θα περάσουν από εκεί για να ενημερωθούν για τον ίδιο σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια από πολύ μικρή ηλικία να ευαισθητοποιούνται και να ενημερώνονται σε τέτοια θέματα. Η συμμετοχή σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για όλες και όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.